πρώτα απ' όλα να ξεκαθαρίσουμε σε ποια φάση βρισκόμαστε. Γιατί νομίζω ότι δεν είναι τυχαίο το ότι ανασύρθηκε με αυτόν τον τρόπο που ανασύρθηκε το πρόβλημα της δικαιοσύνης ως επίδικο της πολιτικής αντιπαράθεσης. Ποιος το προκάλεσε όμως? Θα σας πω. Εγώ δεν κρύβομαι σε αυτά τα πράγματα. Θέλω όμως να πω ότι βρισκόμαστε σε μία φάση στην οποία έχει κλείσει η αξιολόγηση, στην οποία έχουμε ενδείξεις, μιλάω για ενδείξεις πάντα, σημαντικές και στην αύξηση των επενδύσεων και στην αύξηση της βιομηχανικής παραγωγής και στην αύξηση του εμπορίου. Η ΕΣΕΡ ήδη μιλάει για αυτό το πράγμα με θετικά λόγια. Και στο θετικό ισοζύγιο στις θέσεις εργασίας και μάλιστα με υπέρβαση του 50% των σταθερών θέσεων εργασίας. Όχι, παρόλο... Ανάποδο, παρόλο στο όχι, 51 είναι... Ξαναγύρισε. Το εξάμεινο είναι 51,8. Τα τελευταία στοιχεία της Εργάνη έχουν 51,8%. Με ρητροπής εργασία και μερική απασχόληση. Λόγω του καλοκαιριού. Λόγω του τουρισμού είναι αυτό. Λόγω του τουρισμού. Έστω λόγω του τουρισμού, αλλά είναι... Πάς περιπτώσει. Είναι όμως μια σημαντική επίδοση, την οποία δεν πρέπει να την παραλείπουμε. Σε αυτό λοιπόν το πλαίσιο βγαίνει με πάρα πολύ έντονο τρόπο, θα έλεγα, το πρόβλημα, για παράδειγμα, της τοποθέτησης της κυρίας Θάνου, συνταξιούχου Προέδρου του Αρείου Πάγου και πρώην Πρωθυπουργό, στο νομικό γραφείο του Πρωθυπουργού. Νομίζω ότι εδώ η λέξη που μπορεί να χαρακτηρίσει τις αντιδράσεις σε αυτή την τοποθέτηση είναι η λέξη υποκρισία. Με την εξής έννοια, με την έννοια... Επειδή το έκαναν οι άλλοι, με την έννοια, το κάναμε και εμείς με αυτή την έννοια. Θα σας πω. Θα μου επικαλεστείτε τον κύριο Αθανασίου προφανώς, μα είναι, ή τον κύριο Πικραμένο. Είναι γνωστά αυτά τα πράγματα, ήδη τα είπατε, δεν χρειάζεται να τα πω εγώ. Η υποκρισία βρίσκεται στο εξής. Ναι, και αν όντως ήταν λάθος το να πάει κατευθείαν στο ψηφοδέλτιο επικρατείας ο κύριος Αθανασίου από δικαστικός λειτουργός που ήταν. Εσείς θα πρέπει να πείτε, επειδή το κάνατε και εσείς, έχουμε τη δυνατότητα να το κάνουμε και εμείς. Ρωτάω, δεν είναι παίρνω θέση. Ναι. Εγώ λέω κάτι, θα πω κάτι διαφορετικό. Εγώ θα πω ότι δεν είναι δυνατόν να υπάρχει αντιπαράθεση πάνω σε αυτό το θέμα. Του Αρείου Πάγου, κύριο Στασίου. Να υπάρχει. Εισαγγελέας. Ένα λεπτό. Ήταν τη εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, όπως ξέρετε πάρα πολύ καλά. Αυτό το οποίο θέλω να πω είναι το εξής. Δεν ήταν αντισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Ένας δικαστής. Πάς περιπτώσεις. Δικαστής απλώς ήταν ή ήταν εισαγγελέας. Ένας δικαστής. Ήταν ένας αεροπαγίτης. Ήταν εισαγγελικού κλάδου, ήταν του δικαστικού κλάδου. Ένας αεροπαγίτης. Πάς περιπτώσει. Εγώ δεν μπορώ. Δεν είχε τοποθετηθεί από την κυβέρνηση πρόεδρος του Αρείου Πάγου. Ακούστε, η Ελλάδα έχει παράδοση. Είναι πάρα πολλά αυτά. Είναι δεκάδες τα παραδείγματα. Εγώ δεν θέλω να πω αυτό το πράγμα. Άλλο θέλει να πω. Δεν θέλω να πω αυτό το πράγμα. Εγώ θέλω να πω ότι και για τους δικαστικούς υπάρχει το δικαίωμα. Εγώ έτσι θα το τοποθετήσω. Να επιλέξουν, και μάλιστα αφού έχουν διεξοδοτηθεί, μία θέση που μπορεί να βοηθάει το Α ή το Β, κρίνεται αυτό. Αυτό είναι το ζητούμενο. Κρίνεται αυτό. Ο καθένας μπορεί να πάρει όποιον θέλει, δικαστικό ή άλλο. Αυτό λέω. Και να τον βάλει όπου θέλει. Αυτό ήθιστε. Αυτό το λέω. Εκείνο το ζητούμενο είναι το περιεχόμενο. Ορίστε. Το περιεχόμενο. Η πολιτική δραστηριότητα, το περιεχόμενο, οι θέσεις. Δεν αντιπαρατίθεστε με τη Νέα Δημοκρατία. Σε λάθος χώρο είσαστε. Ένα λεπτό. Συμφωνώ απολύτως. Λέω το εξής. Άρα λοιπόν η τοποθέτησή μου είναι αυτή. Ότι το δικαίωμα αυτό δεν μπορεί να γίνεται. Η δυνατότητα αυτή, να το πω έτσι, δεν μπορεί να γίνεται πεδίο αντιπαράθεσης. Και ως προς τούτο λέω ότι είναι υποκριτική η αντιπαράθεση που πάει να στηθεί. Τώρα, δεύτερο πράγμα. Δεν ξεκίνησε από τη δεύτερη για τον άλλο. Δεύτερο πράγμα. Πάντως επιτρέψτε μου να κοπεί ή όχι σε αυτό. Απλώς ένα μικρό σχόλιο σε αυτό. Να τελειώσω τη σκέψη μου, αν μου επιτρέπετε. Έχει δίκιο τώρα, εντάξει, τον έχουμε διακόψει 15 φορές. Να τελειώσω μία σκέψη. Ευχαριστώ που μου δίνετε αυτή τη δυνατότητα. Τελειώσω λοιπόν μία σκέψη. Είναι άλλο αυτό. Έτσι. Και άλλο το ότι, και νομίζω ότι είναι στο τραπέζι κοινός τόπος, ότι μπορούμε να κρίνουμε και κρίνεται και ο τρόπος που κρίνουμε τις διάφορες αποφάσεις της δικαιοσύνης. Έχουμε μπροστά μας υποθέσεις. Να υποθέσω ότι διαφωνείτε με τον τρόπο με τον οποίο ξαναλέω. Κρίθηκε η δικαιοσύνη από κάποιους συναδέλφους σας. Ό,τι είχα να πω το είπα. Το είπα ήδη.
ότι γίνατε είχα... σαφείς. Εγώ θα το ερμηνεύσω ότι διαφωνήσατε με τον τρόπο με τον οποίο έγινε η κριτική αυτή. Από αυτό που γνωρίζω για εσάς. Η ουσία όμως παραμένει. Η ουσία παραμένει. Μπροστά μας ναι, έχουμε. Μένουν όμως και οι δηλώσεις. Η ουσία παραμένει. Η ουσία παραμένει. Όταν κάποιος επικοινωνιακά. Μα με συγχωρείτε λίγο κύριε Παπαδάκη, να τελειώσω λιγάκι. Η ουσία παραμένει. Η δικαστική εξουσία είναι ανεξάρτητη εξουσία. Δεν νομοθετεί. Δεν νομοθετεί. Να το θυμόμαστε αυτό. Και βεβαίως μπορεί να ασκείται. Ελέγχει, βεβαίως ελέγχει την νομιμότητα. Βεβαίως ελέγχει την νομιμότητα. Με αυτή την έννοια ασκεί. Και βεβαίως. Και βεβαίως δεν. Σωστά, δεν νομοθετεί. Δεν νομοθετεί. Και υπάρχει νομοθετεί. Ακυρώνει όμως. Ισοδυναμούν με νόμο του κράτους οι ακυρωτικές της αποφάσεις όμως. Απλώς το θυμίζω. Από τα λίγα που γνωρίζω είναι έτσι κύριε Βορύδη. Όχι, οφείλουν να γίνονται σεβαστές και να συμμορφώνεται η διοίκηση. Έτσι. Αλλά από εκεί και πέρα τονίζω ότι η δικαστική εξουσία ακυρώνει. Ακυρώνει. Δεν είναι αποκαφιστά τη ρύθμιση. Ακυρώνει. Σου λέει, αυτό είναι αντισταγματικό, κάνε άλλη ρύθμιση. Η ακύρωση, η ισοδυναμή. Εύκολο πεδίο είναι η δικαιοσύνη σαν τηλεόραση. Να πω λοιπόν λίγο παρακάτω, ότι επειδή βρισκόμαστε μπροστά σε υποθέσεις όπως η υπόθεση της Ιριάννας που τη θύμισε και η Λιάννα η Κανέλη ή την υπόθεση του Τάστου Θεοφίλου που έμεινε 5 χρόνια και στο τέλος αθώθηκε ομοφόνος, αν δεν κάνω λάθος. Ντρέιφους υπάρχει ξέρεις από πότε, έτσι λάθος. Δεν είναι τωρινό. Άρα λοιπόν υπάρχουν σωρία αποφάσεων και στην ιστορία που ίσως κάποιοι την ξέρουν καλύτερα από μένα στο τραπέζι, υπάρχουν πάρα πολλά επίπεδα στα οποία μπορεί και οφείλει κατά τη γνώμη μου και στο δημόσιο λόγο και από τους πολίτες και από τους πολιτικούς να κρίνονται οι αποφάσεις. Δεν διαφωνεί κανένα. Αλίμονο, γιατί... Κοιτάξτε, και το είπε και η Ιλιάνα, το είπε και ο κ. Βορύδης. Το θέμα αν εσείς βλέπετε πίσω... Θα μου επιτρέψετε να πω. Αν βλέπετε πίσω από αυτό, κίνηση η οποία εγώ ξέρετε, είμαι... καταφέρεται εναντίον της κυβέρνησής σας. Ακούστε, μπορεί κάποιες αποφάσεις... Κίνηση ανατροπής δηλαδή. Περιμένετε, εντάξει, εγώ δεν είμαι... Υπέρ της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί αυτό βγαίνει. Όλοι θα σας πω. Ότι έχουν έτσι όπως το θέτεις είναι σαν να μιλάς για πολιτικό παραδικαστικό κύκλο. Θα σας πω τώρα, κοιτάξτε, τέτοιο πράγμα και θεωρίες συνωμοσίας και τέτοια, ξέρετε ότι εγώ... Τις έχετε δει τις ανακοινώσεις και τα Twitter και τα λοιπά. Είμαι μάλλον σε άλλη... Είσαστε λάθος πρόσωπο που ρωτάω. Για αυτό θα συμφωνήσω. Δεν μπορούμε να μιλάμε τώρα για παραδικαστικά κυκλώματα. Ναι, βεβαίως. Στο επίπεδο της πολιτικής. Αλλά έχεις δει τις ανακοινώσεις, Γιάννα μου. Δεν υπάρχουν. Τις έχεις δει τις ανακοινώσεις και τα Twitter. Ακούστε, εδώ τι βγαίνει μέσα από αυτά. Ένα λεπτό. Λέω λοιπόν το εξής. Εγώ είμαι από τη στιγμή που είπα ότι οι αποφάσεις δικαιοσύνης κρίνονται και σωστά γίνεται αυτό το πράγμα και κρίνονται και όσον αφορά το τι εμπόδια μπορεί να προκαλούν ή να μην προκαλούν σε ένα πολιτικό σχεδιασμό α. Από εκεί πέρα δεν προσυπογράφω, να το πω έτσι, θεωρίες συνωμοσίας ή δεν ξέρω τέτοια πράγματα. Σε καμία περίπτωση. Ξαναλέω όμως ότι ο καθένας πρέπει να κάνει τη δουλειά του με βάση το θεσμικό του ρόλο και αφήνω, αν θέλετε, μία αιχμή για κάποιες ανακοινώσεις από την πλευρά και των δικαστών που από θυμίζουν κυβερνητικών τελεχών. Την είπα ήδη. Θυμίζουν άρα άλλα. Λέτε να πέσουν οι τόνοι και από τις δύο πλευρές. Εγώ νομίζω ότι αυτό είναι, ξαναείπα, σε ένα τέτοιο πλαίσιο στο οποίο συζητάμε, είναι ένα ζήτημα το οποίο νομίζω ότι πρέπει να τελειώσει. Όντως από ό,τι βλέπω ο κύριος Πολάκης ξανά έκανε ανάρτηση στο Facebook. Κάτι δεν μπορεί να είναι και ο μαντάτης υπόλογος για τον Πολάκη. Δηλαδή μην τρελαθούμε. Κοιτάξτε. Και θα αρχίσει ο ένας να είναι υπόλογος για τον άλλον. Θα του ζητήσω χειρουργείο άμα το πει. Βιολέτα, δεν του ζητήσουμε χειρουργείο. Ο κ. Μαντάς είναι τυχαίος. Όχι, δεν είναι θέμα κ. Μαντάς. Είναι κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο. Για να απαντήσετε και σε αυτό, κ. Μαντά. Δεν είναι θέμα κ. Μαντάς. Θα απαντήσω. Όχι, εδώ είναι το εξής. Ο κ. Πολάκης καταρχάς δεν είναι ο οποιοδήποτε, είναι μέλος της κυβέρνησης. Πρώτον. Δεύτερον, δεν είναι ότι το κάνει άπαξ. Τούτη είχε μια φορά κάτι είπε. Ούτε και από μόνος του. Έτσι. Εντάξει. Το έχει κάνει δύο, το έχει κάνει τρεις, το κάνει συνεχώς. Εκεί ο κύριος Πρωθυπουργός. Ο κύριος Πρωθυπουργός. Θέλετε να κάνουμε δικαστήριο. Όχι, για τον κύριο Πολάκη μιλάω. Νομίζετε τώρα. Ξέρω ότι εγώ. Τώρα νομίζετε για τον κύριο Πολάκη μιλάω. Για τον κύριο Τσίπρα μιλάω. Τώρα μιλάω για τον κύριο Τσίπρα. Με συγχωρείτε. Εγώ του είμαι απέναντι. Αν εσύ του μιλάς για τον Πολάκη, εγώ θα αρχίσω να μιλάω για τον Άδωνη. Και καθώς το κουκουέ είναι απόξω. Να μου μιλήσετε. Απόξω από αυτή την αντιπαράθεση και δεν το παίζει διαιτητή. Μόνο κόκκινη κάρτα σηκώνει από εμά. Ο κύριο Τσίπρα όμω.
ενώ είναι σε γνώση του οι συγκεκριμένες τοποθετήσεις, δεν πήγε να πει σταμάτα. Παρακαλώ. Πήγε να πει εμίσια στοιχείο ότι κάνουμε σπουδαία πράγματα. Το η στοιχείωση ή μη στοιχείωση έχει να κάνει με το θέμα τη δικαιοσύνη. Άρα στην πραγματικότητα ο κύριο Τσίπρα αναλαμβάνει την ευθύνη των γραμμωμένων του κύριου Πολάκη. Αυτό είναι το ζήτημα. Θέλω να πω ότι είναι λάθο από την πλευρά τη εξωματική αντιπολίτευση να προσπαθεί να φτιάξει αφήγημα με βάση αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, δεν είναι λάθο και δεν οδηγεί πουθενά.